Φίλες και φίλοι, έχουμε την τιμή και τη χαρά σήμερα να είμαστε εδώ στο σπίτι του Κώστα Νεστορίδη και είπαμε, μια και γνωριζόμαστε με τον Κώστα πάνω από 30 χρόνια, εγώ προσωπικά, να του πάρουμε μια μίνι συνέντευξη. Θα θυμηθούμε τα παλιά, τα οποία τα θυμάται ο Κώστας, είναι 93 ετών και θα ξεκινήσουμε. Κώστα, θέλω να ξεκινήσουμε από τα παλιά τα χρόνια. Ναι. Γεννήθηκε στη Δράμα, ναι, το 1930 και μετακομίζεις στην Αθήνα. Γιατί μετακομίσατε η οικογένεια Νεστορίδη Αθήνα? Γιατί θυμάμαι ο αδερφός μου ήταν εδώ στην Αθήνα και δούλευε και εμείς εκεί δεν είχαμε δουλειά. Ναι. Κατεβήκαμε στον αδερφό μου εδώ, ναι, και αυτός μας πιόταν, μας πιόταν, ναι, μας χρετάιζε, μας φόρτισε. Κατάλαβα. Το 1944 μετακομίζει η οικογένεια Νεστορίδη στην Πρέβεζα. Γιατί? Στην Πρέβεζα. Ελένη! Άστο, άμα δεν θυμάσαι δεν πειράζει. Λοιπόν, αλλά για λίγο εκεί, 6 μήνες, και αργότερα επιστρέφεις στην Αθήνα και δουλεύεις σε μια αποθήκη στο παλιό Φάλιρο και έπαιζες, ναι, και ποδόσφαιρο. Ναι, ναι, ναι. Το θυμάσαι αυτό? Εκεί σε είδανε, τότε που σε είδανε οι Άγγλοι και θέλανε να σε πάρουν στην Αγγλία. Α, ναι, 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 ναι. 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 Γιατί δούλευα κιόλας εκεί κάτω. Ναι. Αλλά δεν σ' αφήσαν οι γονείς σου να φύγεις? Ναι. Λοιπόν, το 1945 παίζει στην ομάδα για πρώτη φορά ποδόσφαιρο στην Ένωση Αγίου Νικολάου Καλλιθέας. Καλλιθέας. Ναι. Και σε παρακολουθεί ο Διονύσης Μινάρδος του Ολυμπιακού. Ναι. Και τι σε έκανε ο Μινάρδος, σε πήγε στον Ολυμπιακό για προπόνηση? Ναι, πήγαμε για προπόνηση και μου λέει να υπογράψω και δεν υπέγραψα, λέω ακόμα είναι νωρίς. Σου είπαν είναι νωρίς. Ποιος ήταν προπονητής, ο Χέλμης, ο Γιάννης? Ναι, ναι. Πάντως ο Χέλμης ήταν εδώ, ο Γιάννης ήταν ο άλλος. Όχι, ο Γιάννης ήταν προπονητής. Ναι. Γιατί ο Βαγγέλης ήταν σαν μάνατζερ. Ναι. Λοιπόν, δεν σε κρατάνε και σου λένε πήγαινε στο Μοσχάτο για ένα χρόνο. Ναι. Και τι κάνεις στο Μοσχάτο, εκεί κάνεις όργια, βάζεις 40 γκολ σε μια χρονιά. Αλλά με τι όνομα πήγες στο Μοσχάτο, με τι όνομα πήγες? Δεν θυμάμαι. Με Πρίτζος. Με Πρίτζος. Πρίτζος. Πρίτζος ήταν ο αδερφός σου? Όχι, το παρατσούκλι μου ήταν. Ναι, αλλά είχες έναν αδερφό και μάζευε μπρούτζα. Ναι. Ο αδερφός μου δεν μάζευε. Ναι. Ναι, έτσι. Και να λένε κάτσε εκεί να μας τα θυμίζεις. Λοιπόν, πας στο Μοσχάτο και κάθεσαι ένα χρόνο. Και σε ένα παιχνίδι κάποιος φώναξε ο Μπρίτζος, δεν λέγεται Μπρίτζος, λέγεται Νεστορίδης. Και σε φυγαδεύει ο Σωτηριάδης. Ναι. Και σε πάει πού? Πού σε πήγε? Στον Πανιόνιο. Ο Σωτηριάδης σε πήγε στον Πανιόνιο ή ο Κοτρίδης? Ο Σωτηριάδης. Σωτηριάδης. Άρα, πας στον Πανιόνιο, κάνεις προπόνηση και σε είδανε ότι ήσουν τι καλός ποδοσφαιριστής, άλλο πράγμα ήσουν. Δηλαδή οι άνθρωποι στο Πανιόνιο τρελαθήκανε και φέρανε χαρτί να υπογράψεις. Ναι. Αμέσως. Ναι. Τι χαρτί υπέγραψες, τι ήταν αυτό? Το συμβούλιο. Εσύ δεν ήξερες ότι είναι για μεταγραφή? Του ήξερα εγώ. Φωτογραφία είχες? Φωτογραφίες. Δώσανε λεφτά σε κάποιον εκεί να πάνε να φωνάξει ένα φωτογράφο να έρθει στο δικό του ζημιού. Ναι, 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 ναι. Και εσύ ήθελες να παίξεις στο Πανιούνιο? Δεν ήθελες? Δεν ήθελα, αλλά... Σε βάλανε με υπογραφή και δελτίο, ναι, κανονικά. Άρα ήταν 1947. Τόσο. Τόσο, έτσι. Ήσουν 17 χρονών. Μικρός. Και παίζεις πρωτάθλημα 17 χρονών. Ναι. 17. Πάει 1955 και σε ζητάνε
οι μεγάλες ομάδες. Ποιες ομάδες σε ζητάνε? Ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Ναι. Οι τρεις μεγάλες ομάδες. Τώρα, ο Πανιόνιος γιατί δεν σε έδινε στην ΑΕΚ? Δεν σε έδινε στην ΑΕΚ. Δεν την ήθελε την ΑΕΚ. Ήταν ενάντια με την ΑΕΚ. Είχαν ενάντια. Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό δεν υπήρχε θέμα, σε δύναμη. Όχι, με δύναμη, ελεύθερο. Εσύ όμως προτίμησες την ΑΕΚ και παρά την τιμωρία 2 χρόνων προτίμησες να πας στην ΑΕΚ. Ναι. Ήταν δηλαδή η ομάδα που της προσφυγιάς, ας πούμε, και την προτιμούσες. Ναι. Ναι. Δηλαδή κάνει τι μπορεί, το παράθυρο έτσι και... Ναι. Έχει πάει... Ναι, πλήσε το παράθυρο. Λοιπόν, Κώστα Νεστορίδη, άκουσε με τώρα. Σε ζήτησε και ο Δημήτρης Καρέλας του Εθνικού. Ναι. Γιατί δεν πήγες, αυτός είχε λεφτά. Είχε λεφτά, αλλά δεν μου δίνανε. Δεν σου δίνανε. Δεν μου δίνανε. Ο Καρέλας ήταν εφοπλιστής. Εφοπλιστής, αλλά ήθελε, δεν ξέρω, η Κυριακή τον επάλαμε, τι τον επάλαμε. Ναι. Θα μείνει το Καρέλα. Ναι. Και δεν πήγες, δεν προτίμησες. Ναι, αλλά εσένα όμως σε βοήθησε ο Σεβαστάκης. Δηλαδή, ναι. Ενδιαφέρθηκε πολύ για σένα, σου έδωσε σπίτι στην Καλλιθέα, αυτό που μιλάμε τώρα εδώ. Ακή, η γυναίκα μου τα ξέρει με το Σεβαστάκη. Ναι. Ο Σεβαστάκης μας πάντρεψε. Ναι, μας πάντρεψε. Και βάφτισε και το γιο μας. Μπράβο. Ο Αντώνης ο Σεβαστάκης το βάφτισε. Δώσαμε το όνομα Αντώνη γιατί ο Σεβαστάκης είχε έναν αδελφό 18 χρονών που είχε πεθάνει. Πάρε ένα πλάνο την κυρία Ελένη. Όχι, όχι, δεν θέλω πλάνο. Α, όχι, δεν θέλει. Λοιπόν, λοιπόν παίζει στην ΑΕΚ το 1957 πρώτη χρονιά. Ναι. Αλλά το 58 βγαίνεις πρώτο σκόρερ, αλλά δεν είναι αλφα εθνική κατηγορία και δεν έχει καταγραφτεί. Έχουν γράψει από το 1959 έχεις πετύχει 21 γκολ, 1960 33 γκολ, τα περισσότερα, το 1960 ήσουνα, είχες φτάσει στο πάνω ράφι, ήταν η μεγαλύτερη σου χρονιά. Μετά 1961 27 γκολ ο Κώστας Νεστορίδης, 1962 συνεχόμενα έβγαινε πρώτο σκόρερ, 29 γκολ, 1963, 23 γκολ. Εδώ υπάρχει μια κάθοδο τερμάτων και πάμε το 1965 και φεύγεις από την ΑΕΚ. Θέλω να μου πεις γιατί έφυγες από την ΑΕΚ. 1965, για να πας στην Αυστραλία ή κάτι έγινε στην ΑΕΚ. Ναι, κάτι μου εστραγώσει. Και θα πήγαινε Αυστραλία. Ναι, γιατί έφυγε η Ελένη από την ΑΕΚ. Ήταν ο Μαρόπουλος τότε. Α, ναι. Ήταν ο Μαρόπουλος. Λοιπόν, ο Μαρόπουλος είχε κόντρα μαζί του. Είχε κόντρα. Γιατί? Γιατί ο Νεστορίδης έμαθε να λέει την αλήθεια στο στόμα του. Δεν το κράταγε, δεν έπαιζε θέατρο δηλαδή. Ναι. Δεν είχε σπουδάσει υποκριτική ο Νεστορίδης. Λοιπόν, και παίρνανε παίκτες της δεκάρας και τους χρεώνανε πόσα. Και αυτό μόλις το κατάλαβε ότι θα του χαλάσει την business αυτή, του έκανε πόλεμο. Και τον σταμάτησε και του είπε, ας πούμε, φεύγεις από την ΑΕΚ. Όχι, μόνος του. Τον ανάγκασε να φύγει μόνος του. Α, με τον τρόπο του. Με τον τρόπο του. Ο Μαρόπουλος. Γιατί ήταν γιορτές, θυμάμαι, μια χρονιά, πρωτοχρονιά, και πήγαμε να πληρωθούμε στην πλατεία Αμερικής, ήταν τα γραφεία τότε. Ναι, ήταν τα γραφεία εκεί. Και περιμέναν και τα παιδιά μου κάτω στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, και αφού πληρωθήκανε όλοι, μόλις έφτασε η σειρά του, του λέει δεν έχει λεφτά. Α, ο Μαρόπουλος. Ναι, αυτός. Αυτός δεν με ήθελε καθόλου, γιατί έπαιζε καλή μπάλα. Λοιπόν, και έφυγε και του λέει τι δεν έχει λεφτά. Λέει, εγώ περιμένω, λέει, να πάρω κανένα δώρο στα παιδιά μου, να πάω να ψωνίσω. Και δεν έχει λεφτά. Δεν έχει λεφτά. Όταν θα έχει, λέει, θα πληρωθεί. Οπότε αναγκάστηκε ο Κώστας Νεστορίδης να πάει Αυστραλία. Ναι. Εκεί τι γνωριμίε είχε, πώς πήγε μόνος του? Όχι. Όχι, του κάνανε πρόταση. Πρόταση, ναι. Ποια ομάδα?
Η Ελλάς Μελβούρνη. Ελλάς Μελβούρνη. Ναι. Ναι. Και πήγε εκεί και σε αποθέωσε ο κόσμο. Τον αποθέωσε, τον περιμέναν τα κανάλια στο καράβι όταν φτάσαμε εκεί. Τι να σου πω, χαμός. Αρέσει, ερχόταν ο Μεσσίας. Με το καράβι πήγατε. Με το καράβι. Πόσο, 24 μέρες. Πόσες μέρες? 24. 24 μέρες στο καράβι ταξίδι. Λοιπόν, και παίζεις στην Ελλάς Μελβούρνης ένα χρόνο. Σαν προπονητής και σαν παίκτης. Ναι, ναι. Πήγε ένα εκεί. Χρόνο. Δύο σεζόν. Δύο σεζόν. Και μετά ξαναγυρίζεις στην Ελλάδα. Ναι. Και πας στο Βίζαντα. Ναι, ναι. Στο Βίζαντα πας πώς στα. Στα Μέγαρα. Στα Μέγαρα πας, όταν γύρισες. Σαν Μέγαρα πήγα. Στο Βίζαντα, ναι. Και... Για πες μου για τη μεταγραφή του Τσιάμι που σου ζητήσανε χρήματα του Τσιάμι. Πόσα χρήματα έδωσες για τη μεταγραφή του Τσιάμι? Δεν το θυμάται. Κοίταξε, δεν θυμάται. Δεν το θυμάται αυτό. Εμείς είχαμε φέρει 150.000 από εκεί. Ναι. Αν καθόμασταν θα φέρναμε πάρα πολλά, γιατί το λατρεύανε εκεί πέρα. Γέμιζε ένα γήπεδο, ένα στάδιο ολόκληρο. Γέμιζε, ναι. Ο κόσμος. Λοιπόν. Του είπε ότι θέλουμε να κάνουμε μια μεταγραφή. Ναι. Δεν θέλω να πω ονόματα, γιατί έχουν φύγει από τη ζωή. Εγώ τα ξέρω τα ονόματα. Ήταν φίλος μας, ναι, με κάνουμε παρέα. Το ξέρω, δεν θα το πούμε. Και... Ναι, θα τα δώσω εγώ, πάντα πρόθυμος. Ναι. Θα τα δώσω εγώ και μου τα δίνετε. Αυτά τα λεφτά πήγαν έτσι. Μας έδωσε ένα καναπέ. Είχε ένα κατάστημα εκεί, ένα σαλόνι, ναι. Και τα πατσίσαμε εκεί. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Αλλά ήταν πολλά τα λεφτά όμως. Ήταν πολλά τα λεφτά. Πολλά τα λεφτά. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Για εκείνη την εποχή ήταν, ναι, πολλά τα λεφτά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και μετά από το Βίζαντα έπαιξε ένα χρόνο. Σχεδόν είναι μια σεζόν. Μια σεζόν. Και μετά πήγε προπονητής νομίζω, ναι. Και στην ΑΕΠ. Και στην ΑΕΚ που πήγε προπονητής, από έκτη την έφτασε πρώτη. Ναι, ναι, ναι. Την έφτασε στον τελικό κυπέλου και φέρανε τότε τον Σενέκοβιτς. Τον Σενέκοβιτς. Για να πάρει εκείνο στο κυπέλο τη δόξα. Αφήστε το να την πάρει αυτό. Ναι, ναι, αφού αυτό την ανέβασε μέχρι, ναι, εκεί. Και φέραν τον Σενέκοβιτς. Την έφτασε μέχρι, ναι, εκεί. Δούλευε, πήγαινε, έφευγε το μεσημέρι και προπονούσε τη δεύτερη ομάδα. Και μετά την πρώτη ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Και τι έπαιρνε? 60.000 δραχμές. 60.000. Όλη την ημέρα προπόνηση εκεί, ναι, στο, ναι, γήπεδο. Αλλά αυτό δεν τον πειραζε, γιατί το αγαπούσε την ΑΕΚ και αγαπούσε το ποδόσφαιρο γενικά. Αγαπούσε, ναι, αυτό που έκανε. Πάμε εθνική ομάδα. Έχει παίξει 17 συμμετοχές νομίζω. Κυριάκο, 17. Ήταν 17 συμμετοχές, πράγματι. Ναι. Πόσα τέρματα? Τρία τέρματα. Για πάμε, τι έγινε στο 1949 με την Ιταλία. Είναι η πρώτη επίσημη συμμετοχή, η οποία όμως κατεγράφει αρκετά χρόνια αργότερα, διότι η πρώτη επίσημη θεωρήθη η συμμετοχή τους στο μάτς που έγινε τον Οκτώβριο του 1951 μεταξύ Ελλάδος Β' Γαλλίας. Ναι. Σε αυτόν τον αγώνα... Η Εθνική Ελλάδος παρατάσσεται με την εξής αποστολή. Δάριβας, που ήταν ο πρώτος του αγώνα, ήταν μετά το Ραφανιά το 51. Μουράτης παίζει ο Γούλιος, αλλά τον αντικατιστά ο Ρωσίδης το 46. Άσχετα αν παίκτες αξίας αυτής τους γράφουν από το 51 και μετά. Μετά από χρόνια αποκαλύπτεται ότι ήταν, ναι. Ο Ξένος παίζει επίσης, έξω δεξιά. Παίζει επίσης έντερ μπακ ο Σταφυλίδης του Παναθηναϊκού, ο Ηλίας, ο οποίος απέβιωσε το 2017. Αυτό άλλο μάτς με την Ιταλία με ενδιαφέρει. Αυτό με την Ιταλία λέω, με την Ιταλία λέω και την αποστολή. Αυτό, ναι. Ήταν ο Σκορδίλης επίσης στην επίθεση μαζί με τον Φώτη Τσογιά. Ναι, ναι. Τερματοφύλακας ο Πετζαρόπουλος. Πετζαρόπουλος, ο Νίκος, αυτός ο σπουδαίος τερματοφύλακας. Ναι, 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 ναι. Και παίζουν και είναι 0-0. Είναι και ο πρώτος αγώνας του θείου του Μπουφών, του Λορέντσο Μπουφών. Ναι. Και στο 45 στο ημίχρονο ο Μουράτης επεμβαίνει στο Χέλμι και του λέει βάλτε τον πιτσιρικά μέσα, αλλιώς σηκώνομαι και φεύγω. Ναι. Και έβγαλαν το Δάριβα από τον αγώνα αυτόν.
μέσα δεξιά έπαιζε, διότι έξω δεξιά έπαιζε ο ξένος αυτόν τον αγώνα. Και τον βγάζουν, και βγάζουν το Δαρίβα και βάζουν το 19. Ναι, 19 ετών, ναι. 1-0, αλλά τον γκολ αυτό ο Λάιντσμαν το ακύρωσε. Το ακύρωσε. Ναι, και ενώ ήταν έγκυρο και μετά κατεγράφει ως ισοπαλία 0-0 στο Τεφημερδές όπως η αθλητική ήχο. Ναι, αλλά στη φωτογραφία την ώρα που μπαίνει το γκολ δείχνει το διαιτητή που έχει τη σημαία κάτω. Ναι. Το Λάιντσμαν. Όχι ο διαιτητής. Ότι δεν ήταν. Ναι. Δεν ήταν offside τελικά. Ότι δεν ήταν offside, ναι. Αλλά μετά... Έχει τη σημαία κάτω. Θυμάμαι τον κύκλο που είχε την ώρα που έπαινε το γκολ, που πήγε το γκολ, είχε τη σημαία κάτω. Ναι, εσείς τα θυμάστε καλύτερα διότι τα έχετε ζήσει. Εγώ είμαι νεαρούλης, κυρία Ελένη. Εγώ ήμουν μέσα στο γήπεδο. Για πες μου με τον Μουράτη, τον πήρε στους ώμους. Ο Μουράτη, ναι, ο Μουράτης αφού πήγε μαζί με τον Πεντζαρόπουλο, τον Ρωσίδη, νομίζω ήταν και ο Μπέμπης στην αποστολή, αν και δεν συμμετείχε. Ναι, ήταν, αν και δεν συμμετείχε στον αγώνα αυτό. Αυτό και τον Κοτρίδη και λένε στους υπολείπους. Ρε κερατάδες, έτσι παίζεται η μπάλα. Ο Μουράτης και ο Ρουσίδης το είχαν πει αυτό. Και τον παίρνουν μετά, ο Μουράτης τον παίρνει στις πλάτες του και τον γυρνάει μέσα στη λεωφόρο. Ναι, τον γύριζε στους πλάτες, ναι. Ναι. Λοιπόν. Υπάρχει και ένα άλλο, Την παραμονή του αγώνα, προπονητής επίσης, ήταν δύο προπονητές τώρα που το θυμήθηκα. Βοηθός, εκλέκτορας ήταν ο Νερεπόντης της ΑΕΚ σε εκείνον τον αγώνα. Και εκεί πέρα, μετά την προπόνηση είχαν πάει σε ένα μαγαζί στην Αθήνα. Νομίζω ήταν στη Μέντια Λούζο που τραγουδούσε ο Πολυμέρης. Ο Φώτης Πολυμέρης, ναι. Και μετά κρύφτηκαν για να μην τους βρει ο Νερεπόντης για να τους ξεσηκώσει κάτω από τα κρεβάτια τους. Αλλά τελικά τους κατάλαβε διότι ο Μουράτης και ο κύριος Κώστας δεν είχαν κρυφτεί καλά κάτω από τα κρεβάτια και τους τα φιλίδι τα πόδια φαίνονταν διότι ήταν πανύψηλος. Και τους κατάλαβε και μετά τους έκανε διπλή προπόνηση. Πάμε, να συνεχίσουμε γιατί κάτσαμε πολλή ώρα στο θέμα αυτό. Ναι. Λοιπόν, Κώστα, φέτος η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα και πήγε στο γήπεδο το τελευταίο παιχνίδι. Είχες δυνάμεις να πας έτσι, αλλά είχες πάει πιο μπροστά στα εγκαίνια του σταδίου Bobap Arena, έτσι. Ένιωσες πάρα πολύ όμορφα. Είδε αυτό το γήπεδο, αυτό το τεράστιο γήπεδο που η ΑΕΚ αυτά τα παιχνίδια που έκανε το τελευταίο από την αρχή που άνοιξε το γήπεδο γέμιζε από φιλάθλους της ΑΕΚ. Πάντα η ΑΕΚ έπαιζε με γεμάτο ο Πάπα Ρένα. Πραγματικά σπουδαία δουλειά με το γήπεδο. Η ΑΕΚ φέτος έχει πάρει το πρωτάθλημα, θα πάρει και το κύπελο. Θα πάρει και το κύπελο. Έχει καλή ομάδα. Έχει καλή ομάδα. Πολύ καλή. Ναι, πολύ ωραία. Φίλες και φίλοι, εδώ ο Νεστορίδης είναι ο θεός της μπάλας. Εγώ είχα γράψει ότι γεννήθηκε μάγος ο Κώστας, δεν έγινε. Θέλω να μου πεις αυτά που έκανες, γιατί αυτά τα πράγματα που έκανες τα μαγικά δεν τα έχει κάνει κανένας παίκτης στον πλανήτη. Άλλο Πελέ, άλλο Καμαραντόνα, άλλο Κρόιφ, άλλο Κοπά. Αυτά που έκανες εσύ, αυτοί όλοι δεν τα κάνανε. 17 γκολ από κόρνερ. 17 γκολ από κόρνερ. Ο Πελέ όταν πήγε, με κάλεσε και πήγα, με ρώτησε θέλεις να κανονίσω να πας να έρθεις εδώ. Και του είπα... Το 60, ναι. Το είχαν έρθει εδώ το 61. Ναι. Ναι, δεν ξέρω. Σάτος. Ναι, δεν ξέρω καλά αυτό. Γιατί αυτό είδαμε με το Ιταλία που συζητήσαμε και ήρθε εδώ δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Ναι. Μπορούσε να δώσει μεταγραφή. Μάλιστα.
Αυτό, αυτά με τον. Να τελειώσουμε αυτή τη μίνι συνέντευξη, να μην κουράζουμε και τον Κώστα Νεστορίδη. Πραγματικά εδώ νιώσαμε πάρα πολύ όμορφα με αυτή τη μίνι συνέντευξη, θα έλεγα. Το έχω ξαναπάρει πριν μερικά χρόνια. Πραγματικά Κώστα, χαιρόμαστε που είσαι εδώ μαζί μας. Η ΑΕΚ έχει μπει σε καλό δρόμο. Μακάρι να πάρει, εγώ ας είμαι Ολυμπιακός, θα σου ευχηθώ να πάρει και του χρόνου πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Μα κοίταξε, μπορεί να είσαι Ολυμπιακός, αλλά οι Ολυμπιακοί με αγαπούσαν να σκεφτείς ότι όταν πήγα στο γήπεδο, σε αυτή την ηλικία, όλη η εξέδρα σηκώθηκε όρθια και με χειροκροτούσαν. Όλοι οι Ολυμπιακοί ήταν και με χειροκροτούσαν. Σ' αγαπάνε, Κώστα μου, όλες οι ομάδες, και του Παναθηναϊκού οι φίλαθλοι και όλοι οι φίλαθλοι. Να σε χαιρετήσω, να σε έχει ο Θεός καλά. Να είσαι καλά. Μπράβο, Κώστα μου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τελειώσαμε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.